εντοπίζω νέες συνταγές. Εντοπίζω τις καλύτερες πρώτες ύλες. Ανακαλύπτω τα πιο νόστιμα γαστρονομικά στέκια. Μαγειρεύω με αγάπη. Απολαμβάνω την κάθε μπουκιά. Και κάθε μέρα μοιράζομαι μαζί σας τις πιο νόστιμες συνήθειες. Γεια σας, γεια σας. Νόστιμα και απλά, άλλη μια εκπομπή ξεκινάει εδώ στην κουζίνα μου, στην Αγία Παρασκευή. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε δύο ωραίες συνταγές, μία κανονική και μία quickie. Θα κάνουμε ένα ωραίο food walk στην πόλη, να γνωρίσουμε έναν νέο προορισμό και πάμε να τα κάνουμε όλα αυτά παρέα. Ξεκινάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή μας με μία αγαπημένη μου συνταγή. Είναι το αρνάκι φρικασέ. Είναι μία συνταγή που και εσείς ζητήσατε μέσα από τα μηνύματά σας στο YouTube και πάμε να τη φτιάξουμε παρέα. Σε αυτή τη συνταγή όλα ξεκινάνε με το κρέας που είναι το αρνάκι το οποίο έχω πάρει από τον κρεοπόλη μου. Θα βάλουμε μία γάστρα, θέλω να την αφήσετε να ζεσταθεί πάρα πολύ καλά, στο μεγάλο μάτι στο γκάζι μου. Και πάμε να ανοίξουμε το κρέας μας, το οποίο έχω πάρει από τον κρεοπόλη μου, το φίλο μου το Γιώργο. Για να δω τι μου έχει βάλει. Αρνάκι, τέλειο. Μπουτάκι, μου το έχει κόψει όπως βλέπετε σε μερίδες. Εδώ θέλω να προσθέσουμε από πάνω λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, κατευθείαν όπως είναι στο χαρτί από τον κρεοπόλη για να μην λερώνεται. Και μέσα στη γάστρα θέλω να προσθέσετε 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο να έρθουν να ζεσταθούν πάρα πολύ καλά. 1, 2, 3, 3 κουταλιές και θα βάλουμε το αρνί μας να έρθει να θωρακιστεί πάρα πολύ καλά, αφού όμως ζεσταθεί πολύ καλά το λάδι, από όλες τις πλευρές. Θέλω να πάρει πολύ καλό χρώμα. Θέλω να αφήσετε το λάδι σας πραγματικά να καπνίσει. Πάμε λοιπόν να βάλουμε μέσα το αρνί μας. Το μπουτάκι μου χωράει στη γάστρα ακριβώς και θέλω να το αφήσετε καλά να πάρει χρώμα και από τις δύο πλευρές. Δεν θέλω να βιαστείτε να γυρίσετε το κρέας. Αφήστε το να πάρει χρώμα καλά και στη συνέχεια να το γυρίσουμε. Μαζεύουμε τον μπάγκο μας. Έτσι θέλω να είναι. Βλέπετε, να έχει πάρει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Ήρθε η ώρα να γυρίσω όλα μου τα κομμάτια. Θα τα αφήσουμε να πάρει χρώμα και όση ώρα γίνεται αυτή η διαδικασία, μπορείτε να ξεκινήσετε να κόβετε κρεμμύδι, φρέσκο κρεμμυδάκι και πράσο και τα τρία θέλω να τα ψιλοκόψουμε πάρα πολύ καλά. Ξεκινάω με το ξερό κρεμμύδι. Αν θέλετε να το ψιλοκόψετε μέσα σε ένα μούλτι, μπορείτε. Απλώς μην το πατήσετε πολύ ώρα γιατί βγάζει πάρα πολύ υγρό. Το ξερό μου κρεμμύδι είναι έτοιμο. Πριν συνεχίσουμε να κόψουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, νομίζω ότι το κρέας μας είναι έτοιμο. Θα το βγάλουμε λοιπόν για αρχή σε ένα μπολ. Είτε με μία τσιμπίδα, είτε με ένα πιρουνάκι, μπορείτε να το αφαιρέσετε μέσα από την γάστρα παύλα κατσαρόλα. Θα το αφήσω για λίγο εδώ και προς το παρόν θα σβήσω το μάτι μου. Γιατί εδώ μέσα θα έρθουμε να βάλουμε φρέσκο κρεμμυδάκι, κρεμμύδι και πράσο. Πρέπει όμως πρώτα να τα ψιλοκόψουμε. Αυτό που λέω πάντα γενικώς, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, επειδή κρατάνε και χώμα, θέλω να τα πλένετε πάρα πολύ καλά με άφθονο κρύο νερό. Και φυσικά στην κουζίνα μας συχνά πυκνά να πλένουμε τα χέρια μας. Φρέσκο και ξερό κρεμμυδάκι είναι έτοιμα. Και ένα πράσο, το οποίο είναι μεγάλο, αλλά θα το κόψω όλο. Στη μέση και ξανά στη μέση και στη συνέχεια σε μικρές ροδέλες, μισές ροδέλες. Πάμε να κόψουμε και το υπόλοιπο. Α, το πράσο πραγματικά δεν ξέρω, καίει σήμερα πάρα πολύ.
Μπορεί και να με δείτε να δακρύζω. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν να ξανανοίξουμε εδώ την κατσαρόλα μας. Θέλω να βάλετε μέσα μία κουταλιά ελαιόλαδο και 50 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο από 100% αγελαδινό γάλα. Εδώ έχω τη χαρά να έχω τα mini block, τα οποία είναι πολύ εύκολα γιατί είναι 4 κομμάτια των 50 γραμμαρίων. Παίρνω ένα και έτσι διατηρώ τη φρεσκάδα για το βούτυρό μου. Όπως είναι, θα ανοίξουμε μία συσκευασία και θα τη βάλω κατευθείαν στην κατσαρόλα ολόκληρη. Ούτε να κόψω, ούτε να ζυγίσω. Θα έρθει να λιώσει ωραία και κατευθείαν με το που λιώνει πάμε να βάλουμε μέσα πράσο, φρέσκο και ξερό κρεμμύδι. Το βούτυρό μου έχει λιώσει, βγάζει όλα του τα αρώματα και θέλουμε μια κουτάλα να ανακατέψουμε καλά και όπως θα δείτε αρχίζει σιγά σιγά το πράσο και το φρέσκο κρεμμυδάκι και το ξερό κρεμμύδι να υδρώνει, να πέφτει αυτό που λέμε. Δείτε τι ωραίο που γίνεται. Μόλις το πράσο κάτσει, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να ξαναπροσθέσετε όπως είναι κατευθείαν το κρέας μέσα στην κατσαρόλα. Θέλω να πάρετε ένα κουτάλι και να προσθέσετε μέσα στο φαγητό μία γεμάτη κουταλιά αλεύρι. Αυτό θα βοηθήσει στον άρθρο και να χυλώσει πάρα πολύ ωραία το φρικασέ. Θέλω να την πασπαλίσετε παντού. Έτσι, εδώ. Και στη συνέχεια θα ανακατέψουμε πολύ πολύ καλά μέχρι να εξαφανιστεί το αλεύρι μέσα από την κατσαρόλα. Δεν θέλω να φαίνεται λευκό πουθενά. Εδώ θα σβήσουμε με το λευκό μας το κρασί. Θέλω να ρίξουμε από τώρα ξύσμα από λεμόνι. Θα προσθέσουμε ξύσμα από λεμόνι. Το χυμό θα τον βάλουμε μετά. Αρώματα και μυρωδιές κατακλείζουν, κυρίες και κύριοι, πραγματικά την κουζίνα μας σήμερα. Μπήκε και το λεμονάκι. Το αφήνω εδώ γιατί θα χρησιμοποιήσω... Όπα, μην ανησυχείτε, εδώ είναι. Θα χρησιμοποιήσω μετά το ζωμό του. Κάπου εδώ λοιπόν θα προσθέσουμε ζωμό μέσα στο φαγητό μας. Κουνήστε λίγο την κατσαρόλα σας μαζί με την κουτάλα να πάνε παντού τα υλικά. Κάπου εδώ θέλω να προσθέσετε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, μία πρέζα αλατάκι και θα σκεπάσουμε το φαγητό μας και θα το αφήσουμε τουλάχιστον 45-50 λεπτά να σιγοβράσει. Θέλω να το βάλετε σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Εδώ. Το σκεπάσουμε. Αυτό είναι. Τώρα θα το αφήσουμε 50 λεπτά να σιγοβράσει και στη συνέχεια άλλα 10-15 λεπτά θα προσθέσουμε μέσα την παραδοσιακή μας σαλάτα μαζί με τα φρέσκα μυρωδικά. Και μετά το φρικασέ μας θα είναι έτοιμο. Το κρέας μας πρέπει να έχει μελώσει. Πω, αυτό είναι. Είναι τέλειο. Κοιτάξτε, λιώνει. Το κρέας πραγματικά αυτό που λέμε έχει μελώσει, διαλύεται, θέλω να το αφήσετε στην ησυχία του και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε μέσα τις δύο συσκευασίες παραδοσιακής σαλάτας. Έχει μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι και άνοιχο. Και όπως είναι να προσθέσετε τη σαλάτα μέσα στην κατσαρόλα. Οι δύο συσκευασίες μπορεί να σας φανούν πολλές, ότι έχει όγκο. Αλλά αυτό μόλις κλείσουμε το καπάκι θα έρθει και θα πέσει πραγματικά μέσα στο φαγητό. Πάμε να ανοίξουμε και τη δεύτερη. Και απαλό ανακάτεμα. Ήδη η σαλάτα μου έχει πέσει αρκετά, όπως βλέπετε. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά μου. Και θέλω να το αφήσουμε αυτό 10 λεπτά να έρθει, να πέσει ωραία η σαλάτα μας και ταυτόχρονα μπορούμε πολύ εύκολα να ψιλοκόψουμε εδώ τα μυρωδικά μας, τα οποία θα τα ρίξω σε λίγο. Έχω άνηθο, καυκαλίθρα και ωραίο μυρώνι. Όσο πιο πλούσια τα μυρωδικά, τόσο πιο νόστιμο το φρικασέ. Μην τα φοβηθείτε, ρίξτε μπόλικα,
έτσι εδώ ψιλοκομμένα. Θα περιμένω λίγο στοϊκά πάνω από την κατσαρόλα, αυτά τα 10 λεπτάκια, για να ρίξω τα μυρωδικά μου και μετά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να στύψουμε λίγο λεμόνι και να το βάλουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να βάλουμε μέσα και τα μυρωδικά μας. Η σαλάτα έχει πέσει, έχει γίνει πολύ ωραία. Όπως είναι, κατευθείαν θέλω να τα βάλετε όλα. Μυρίζει πολύ ωραία. Εδώ. Καλό ανακάτεμα. Θα το αφήσω ακόμα 5 λεπτά και σε αυτό το χρόνο θέλω να στύψουμε το λεμόνι μας. Στύψτε το καλά. Εδώ. Και όπως είναι, θα το ρίξουμε κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα. Χαμηλώνουμε εντελώς τη φωτιά μας. Και σε 3-4 λεπτά το φαγητό μας είναι έτοιμο. Προσοχή, μη σας πέσουν μέσα τα κουκούτσια. Αχ. Αυτό δεν είναι μυρωδιά, αυτό είναι ευωδιά που λένε, πραγματικά. 2 λεπτά ακόμα και είμαστε έτοιμοι. Για το αρνάκι φρικασέ θα χρειαστούμε ένα αρνίσιο μπούτι, ένα κρεμμύδι, ένα πράσο, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι, 120 ml λευκό κρασί, 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου, 2 συσκευασίες σαλάτα παραδοσιακή, χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι, 4 κουταλιές της σούπας άνηθο ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας μυρώνια ψιλοκομμένα, 2 κουταλιές της σούπας καυκαλίθρες ψιλοκομμένες, αλάτι και πιπέρι. Ήρθε η ώρα για σερβίρισμα. Λοιπόν, θέλω να πάρετε ένα πιάτο. Κουτάλι, κουτάλα, κουτάλα καλύτερα. Σβήνουμε το μάτι μας και θέλω να σας βάλω για σας το πιο ωραίο κομμάτι. Αν και αλήθεια είναι ότι ο φίλος μου Γιώργος έχει βάλει όλα τα ωραία κομμάτια εδώ. Ένα δεν φτάνει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λιώνει, λιώνει, λιώνει. Εμένα ζουμάκι μου αρέσει να βάζω μπολικό, γιατί σας κρύβω. Θέλω έτσι και ένα ζυμωτό ψωμί δίπλα, να το έχω ζεστάνει και μετά το βουτάω μέσα. Και μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το αρνάκι το φρικασέ. Η πρώτη συνταγή για σήμερα. Δεν θέλω να φύγετε, γιατί έχουμε quickie συνταγή φοβερή και πολύ ωραία βόλτα στην Αθήνα, την οποία την ξεκινάμε αμέσως τώρα. Φύγαμε. Βρίσκομαι σε μία από τις πιο όμορφες γειτονιές του Παγκρατίου, στην οδό Εμπεδοκλέους. Έχει ωραίες παλιές διπλοκατοικίες. Υπάρχει όμως και ένα μαγαζί που φτιάχνει φαλάφελ. Είναι γνωστό στην Αθήνα για τα φαλάφελ του και πάμε να το γνωρίσουμε παρέα. Έλατε. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά. Τι κάνεις. Καλά, καλά. Καλά. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε ένα από τα μαγαζιά που είναι ξακουστά για τα φαλάφελ τους. Ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Κοίταξε, το βασικό νομίζω είναι ότι φροντίζουμε τα πάντα να είναι φρέσκα, τα φτιάχνουμε όλα εδώ, οι πίτες μας, όλα τα υλικά, οι πατάτες. Το μυστικό νομίζω ότι είναι στη Χριστίνα, τη συνέτερο και γυναίκα μου, που αυτή έχει φτιάξει τις συνταγές. Είναι δική της η έμπνευση της κουζίνας ουσιαστικά. Άρα της δίνουμε τα εύσημα λοιπόν. Ναι, νομίζω ναι. Και να σε ρωτήσω, ο κόσμος που έρχεται εδώ, ποια είναι έτσι τα 2-3 πιο hit πιάτα που παίρνει? Φαντάζομαι το πρώτο είναι το φαλάφελ, έτσι δεν είναι? Το φαλάφελ, το τυλιχτό κατά βάση, αλλά και το φαλάφελ σε πιάτο είναι πολύ ωραίο. Μάλιστα αυτό θα σου προτείνω να πάρεις να φας. Ωραία, θα το δοκιμάσω. Φτιάχνουμε πολύ ωραίο vegetarian και vegan burger, που το έχουμε βάλει έτσι 2 χρόνια και αυτό έχει μεγάλη επιτυχία. Σαλάτες, διάφορα πράγματα. Γιώργο, εκτός από το πιάτο με τα φαλάφελ, τι άλλο μου προτείνεις, έτσι ακόμα ένα-δύο πράγματα να δοκιμάσω για να δουν και οι φίλοι μας από την εκπομπή? Κοίταξε, σαν ορεκτικό θα σου πρότεινα το ομώνυμο πιάτο μας, το Baba Ganoush, που είναι καπνιστή μελιτζάνα με ταχίνι και σκόρδο, με πιτάκια, που είναι πολύ ωραίο έτσι σαν dip. Θα σου φτιάξω και ένα φαλάφελ τυλιχτό, να δεις λίγο τη διαφορά σε σχέση με το πιάτο. Μπορεί να χορτάσεις πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον έτσι να πάρεις μια ιδέα. Πάω να κάτσω και θα δοκιμάσω τα πιάτα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
Τρία πιάτα εξαιρετικά. Δεν σας κρύβω, το ένα καλύτερο από το άλλο. Εμένα τουλάχιστον μ' άρεσε πιο πολύ η μελιτζάνα σαλάτα, όχι ότι δεν μ' άρεσαν τα άλλα. Θα σας πω, το φαλάφελ πάρα πολύ τραγανό, θα το έβλεπα πιο πολύ για μεσημέρι. Όσο το τυλιχτό, σας προτείνω ποτάκι στο Παγκράτη και το βράδυ να έρθετε να το δοκιμάσετε. Πάμε πίσω στην κουζίνα να φτιάξουμε την quick συνταγή της ημέρας και έτσι κάπως άλλο ένα food walk φτάνει στο τέλος του. Ήρθε η ώρα για τη γρήγορη συνταγή της ημέρας. Είναι η συνταγή Quickie και θα φτιάξουμε ένα ωραίο κρουασάν γεμιστό με σοκολάτα και φουντούκι. Είναι πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη και θα τη φτιάξουμε παρέα αμέσως τώρα. Η συνταγή μας είναι πάρα πολύ γρήγορη, γι' αυτό το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνετε είναι να ανοίξετε το φούρνο σας στους 195 βαθμούς πάνω κάτω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όπως θα δείτε έχω κανονική κουβερτούρα την οποία την έχω ψιλοκόψει, έχω φουντούκι καβουρδισμένο, ψιλοκομμένο και αυτό, αυτό το έκανα στο μούλτι και λευκή κουβερτούρα εδώ την οποία έχω ψιλοκόψει και αυτή. Έχουμε 6 μεγάλα κρουασάν τα οποία τα βρίσκουμε εδώ στη συσκευασία, θα την ανοίξουμε. Έχουμε εύκολο άνοιγμα εδώ. Ανοίξτε καλά, στρίψτε τη συσκευασία πολύ πολύ καλά. Βγαίνει κατά αυτόν τον τρόπο και εδώ θα έρθουμε να τα ανοίξουμε. Δείτε τι ωραία που ανοίγουν. Όπως θα δείτε, ανοίγει εντελώς, έχει ωραίες εγκοπές, είναι 2 και 2, 4 και άλλα 2, 6. Θα σας δείξω πρώτα πώς φτιάχνουμε ένα. Το κρουασάν κανονικά πρέπει να είναι τρίγωνο. Η αλήθεια είναι, για να φτιάξει κάποιος μία ζύμη για κρουασάν θέλει πολύ κόπο, ενώ εδώ το έχουμε έτοιμο. Αυτό που θα κάνετε είναι να τραβήξετε λίγο τις γωνίες και κάτω και πάνω στη βάση. Και αν το δείτε από μακριά, πιστέψτε με, θα σας θυμίζει σαν ένα νέο πύργος του Άιφελ. Πάμε λοιπόν να βάλουμε σοκολάτα στη βάση, κανονική. Πιέστε λίγο, σοκολάτα λευκή και λίγο φουντούκι. Και πολύ απλά με το χέρι μας θα έρθουμε να τη λήξουμε. Άμα φύγει λίγο εκτός σοκολάτα δεν πειράζει, μη σας ανησυχεί. Τη λίγουμε, τη λίγουμε, τη λίγουμε. Και έρχεται στην άκρη και παίρνει το σχήμα του κρουασάν. Αυτό όπως είναι θα το βάλουμε σε ένα ταψάκι. Να τα έχω εδώ δίπλα μου. Το πρώτο κρουασάν μας είναι έτοιμο. Με το μαχαίρι σας με προσοχή κόψτε τα υπόλοιπα. Εντάξει, αυτό μπορείτε να το κάνετε πραγματικά και με τα παιδιά σας. Θέλω τα υλικά να τα βάλετε εδώ κάτω στην επιφάνεια κουπής. Να βάλετε το δεύτερο κρουασάν. Φυσικά να σας πω ότι εκτός από γλυκά μπορείτε να φτιάξετε και πολύ ωραία αλμυρά κρουασάν. Μπορείτε να βάλετε μέσα μανιτάρια, σπανάκι, ό,τι υλικό θέλετε να τα τυλίξετε και να τα ψήσετε στο φούρνο. Λίγο φουντούκι και πάμε για τύλιγμα. Με αυτόν τον τρόπο, πιστέψτε με, θα γίνετε Γάλλοι μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. Δεύτερο κρουασανάκι. Καλό είναι να τα βάζετε λίγο το ένα πιο πάνω, το άλλο πιο κάτω, γιατί αυτά μέσα στο φούρνο, όπως καταλαβαίνετε, θα έρθουν και θα φουσκώσουν. Κατά τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, θα φτιάξω και τα υπόλοιπα και μετά θα πάμε να τα βάλουμε στο φούρνο να τα ψήσουμε. Έχω φτιάξει ήδη 5 από τα 6 κρουασάν, πάμε να φτιάξουμε και το τελευταίο. Νομίζω ότι τα παιδιά στο σπίτι, όσοι έχετε, μικρά και μεγάλα, θα ξετρελαθούν με αυτά τα κρουασάν. Είναι ό,τι πρέπει, γιατί δεν χρειάζονται πάνω από 12 με 14 λεπτά για να τα ψήσετε στο φούρνο, όπως σας είπα, στους 195 βαθμούς και να έχετε ένα ωραίο και φρέσκο κρουασάν, σαν να το παίρνετε από το φούρνο. Λοιπόν, όπως είναι, πάμε να τα βάλουμε στο φούρνο, θα τα δούμε σε λίγο ψημένα.
κάτι μου λέει ότι τα κρουασάν μας είναι έτοιμα. Το μόνο που θέλουνε είναι άχνη ζάχαρη από πάνω και λίγη κανέλα. Εμένα μου αρέσει να τους βάζω κανέλα. Όπως είναι, θα τα πασπαλίσουμε ζεστά. Μπόλικη, μην τη φοβηθείτε. Λίγη κανέλα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα της δοκιμής. Αχ, τι ωραία που μυρίζει η κανέλα. Προσοχή να μην καείτε. Θα βάλουμε εδώ. Οπς. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κρουασάν. Το κόβουμε στη μέση. Μέσα λιώνει η σοκολάτα. Φυσάμε καλά. Προσοχή, γιατί η σοκολάτα έχει υγρασία και θα καείτε. Θα κάνω δαγκονιά μικρή, γιατί είμαι σίγουρος θα καώ. Για τα γεμιστά κρουασάν με διπλή σοκολάτα θα χρειαστούμε μία συσκευασία μεγάλα κρουασάν, 100 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος, 100 γραμμάρια λευκή σοκολάτα και 120 γραμμάρια φουντούκι. Για το σερβίρισμα, ζάχαρη άχνη και κανέλα. Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή με αυτή την εύκολη και γρήγορη συνταγή. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, να βλέπετε νόστιμες συνταγές, ωραία βίντεο και φυσικά follow στο Instagram Alex Παπανδρέου για νόστιμες και ταξιδιάρικες φωτογραφίες. Και όχι μόνο, και πολλά stories. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Πώς? Νόστιμα και απλά. Γεια σας.